Λοιπόν, καλησπέρα και από μένα. Και εγώ από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών είμαι. Το μεταπτυχιακό μας, το οποίο θα θέλω να σας παρουσιάσω, είναι αγγλόφωνο, καθαρά αγγλόφωνο. Η γλώσσα της ναυτιλίας είναι τα αγγλικά, επομένως είναι καθαρά αγγλόφωνο το μεταπτυχιακό. Θα ήθελα να σας πω δύο κουβέντες πρώτα για το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, παρόλο που νομίζω ότι το ξέρετε, αλλά έτσι λίγο... Επειδή δίνουμε αρκετή έμφαση σε θέματα που έχουν να κάνουν με την αριστεία και τη διεθνοποίηση. Καταρχάς, έχουμε τρεις σχολές. Η Σχολή Δίκης Επιχειρήσεων, η Σχολή Οικονομικών Επιστημών και η Σχολή Πληροφορικής και Τεχνολογίας. Και μέσα σε αυτό, σε αυτές υπάρχουν 8 τμήματα. Υπάρχουν 28 μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών και MBAs. Να πούμε εδώ ότι οι καθηγητές του Οικονομικού Πανεπιστήμιου Αθηνών έχουν διατελέσει καθηγητές σε κάποια από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου, όπως Columbia, Dartmouth, Cambridge, London School of Economics, London Business School και άλλα που βλέπετε εδώ. Θεωρείται ως ένα από τα κορυφαία πανεπιστήμια, όχι μόνο στην Ευρώπη, αλλά και παγκοσμίως. Εδώ βλέπετε οργανισμούς διεθνείς και τις κατατάξεις που έχει το Πανεπιστήμιο στους οργανισμούς αυτούς. Τα περνάω λίγο γρήγορα για να φτάσουμε στο μεταπτυχιακό μας. Το συγκεκριμένο μεταπτυχιακό, στο οποίο είμαι διευθυντής και το οποίο έχει ιδρυθεί από το 2015 παρεμπιπτόντως, έχει καταταχθεί πέμπτο στον κόσμο από διεθνείς οργανισμούς, όπως το Ed Universal, το Masters Ranking, όπου αξιολογεί χιλιάδες μεταπτυχιακά ανά τον κόσμο. Και αυτά εδώ είναι περαιτέρω πληροφορίες για το Πανεπιστήμιο, τα περνάω όμως λίγο γρήγορα. Μας ενδιαφέρουν πάρα πολύ οι διεθνείς κατατάξεις και αυτό βοηθάει πάρα πολύ τους αποφύτους μας που θέλουν να βρουν θέση εργασίας και στο εξωτερικό, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στο εξωτερικό ή σε πολυεθνικές που είναι στην Ελλάδα. Πολύ σημαντικό, αν πάει κανείς, ας πούμε, σε διεθνές επίπεδο και μιλήσει είτε ως καθηγητές αλλά είτε και ως φοιτητές για τα accreditations που υπάρχουν σε διεθνές επίπεδο από διεθνείς οργανισμούς. Αναφέρω κάποια από αυτά εδώ. Θα τα βρείτε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου. Αναφέρω κάποια από αυτά, μπορείτε να τα διαβάσετε. Στα κορυφαία, ξέρω εγώ, 293 από το QS World University Rankings. Στο Accounting and Finance, στα κορυφαία 151 με 200 παγκοσμίως. Και κάποιες άλλες κατατάξεις που βλέπετε πιο κάτω. Στα περνάω λίγο γρήγορα αυτά. Επίσης, είμαστε στο European Credit Transfer System, όπου αναγνωρίζονται οι πιστωτικές μονάδες από τα μεταπτυχιακά μας προγράμματα και στο εξωτερικό, σε περίπτωση που κάποιος θέλει να κάνει κάτι στο εξωτερικό. Αφιερώνουμε αρκετούς πόρους στο Πανεπιστήμιο για να το κάνουμε αυτό. Επίσης, έχει στην έδρα του το Business Confucius Institute. Υπάρχουν τρία στην Ευρώπη, το ένα είναι στην ΑΣΟΕ, το άλλο είναι στο London School of Economics και το άλλο στην Κοπεχάγη. Με συνεργασία με το Ινστιτούτο Confucius. Έχει έδρα της στο Πανεπιστήμιο η ISEC, η ΕΓΕ και το Erasmus Student Network. Όλα αυτά έχουν έδρα το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Και ο λόγος είναι ότι δίνουμε, όπως σας είπα, έμφαση στη διεθνή αναγνωρισιμότητα και στις διεθνείς εργασίες. Οι φοιτητές μας συμμετέχουν σε διεθνείς διαγωνισμούς. Έχουν κερδίσει βραβεία παγκοσμίως για τις εργασίες τους. Και θα ήθελα να περάσω έτσι λέγοντας όλα αυτά ως εισαγωγή για το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Υπάρχουν 7 μεταπτυχιακά προγράμματα τα οποία είναι στα αγγλικά στο Πανεπιστήμιό μας. Ένα από αυτά είναι το MSc in International Shipping Finance και Management, του οποίου είμαι διευθυντής. Λοιπόν, σκοπός του προγράμματος του συγκεκριμένου είναι να εκπαιδεύσει κόσμο πάνω σε θέματα ναυτιλιακών, χρηματοοικονομικής και διοίκησης, ισομερός, με τη δυνατότητα μέσα στο πρόγραμμα να εξειδικευτεί κάποιος ανάλογα με τα μαθήματα που επιλέγει στη διάρκεια των σπουδών σε κάποιο από τα αντικείμενα ή σε ένα συνδυασμό αυτών. Ο απότερος στόχος είναι να αποκτήσει και γνώσεις, καλές γνώσεις, να στέκεται ακαδημαϊκά, αλλά και να μπορεί να αποκατασταθεί στην αγορά εργασίας. Και θέλω να σας πω πώς το πετυχαίνουμε αυτό.
Εδώ έχω κάποια bullet points τα οποία μας δείχνουν τα σημεία τα οποία θέλουμε να τονίσουμε. Καταρχάς, αξίζει τον κόπο να κάνει κανείς το συγκεκριμένο μεταπτυχιακό στην Ελλάδα, διότι έχουμε τον κλάδο από πίσω. Είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος κλάδος σε συνεισφορά στο εθνικό προϊόν της χώρας μετά τον τουρισμό. Δυναμικός κλάδος, διεθνής κλάδος. Δεν χρειάζεται κάποιος να πάει στο εξωτερικό να σπουδάσει για την ναυτιλία. Είναι εδώ ο κλάδος. Υπάρχουν οι θέσεις εργασίας για αποκατάσταση, κάτι το οποίο θεωρώ ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό. Αν έκανε κάποιος finance ή ξέρω κάτι άλλο, θα έλεγε ότι εντάξει, θα πάω στη Νέα Υόρκη, θα πάω στο Λονδίνο, θα πάω κάπου αλλού, σε κάποιο κέντρο. Το κέντρο της ναυτιλίας, ένα από τα μεγάλα κέντρα παγκοσμίως, είναι ο Πειραιάς. Είναι η Αθήνα γενικότερα, η Αττική. Σας είπα για το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και τη διεθνή αναγνώρισή του. Αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό. Το βλέπουμε σε αποφύτους μας, οι οποίοι έχουν βρει δουλειά στο εξωτερικό. Για παράδειγμα, απόφοιτοι μας εργάζονται αυτή τη στιγμή. Έχουμε κάποιον ο οποίος είναι στην European Central Bank, στη Φραγκφούρτη. Ένα άλλο άτομο είναι στην BlackRock. Έτσι, και σε άλλα έτσι, διεθνή ιδρύματα και εταιρείες. Επίσης, το μεταπτυχιακό μας αναγνωρίζεται, είναι επισήμως αναγνωρισμένο από ότι, όπως κάθε μεταπτυχιακό δημόσιο πανεπιστημίου, σε περίπτωση που κάποιος θέλει να αλλάξει πορεία, να βρει δουλειά, ξέρω εγώ, σε κάποιο δημόσιο οργανισμό. Οι καθηγητές μας έχουν τελειώσει από τα καλύτερα πανεπιστήμια του εξωτερικού. Ενδεικτικά σας αναφέρω ότι οι καθηγητές που διδάσκουν στο πρόγραμμα έχουν τελειώσει στο Stanford, στο Harvard, στο Cambridge, στο London School of Economics, στο London Business School, στο Imperial. Έχουν τελειώσει και έχουν διδάξει εκεί. Πολλοί από αυτούς είναι practitioners. Για παράδειγμα, ένα μάθημα τώρα από το οποίο θα δείτε και σε λίγο, το risk management, το διδάσκει ο head of risk management της Eurobank. Έτσι. Και αντίστοιχα άλλοι practitioners, οι οποίοι διδάσκουν μαθήματα, έχουν τα διδακτορικά τους όλοι, αλλά έχουν και επαφή και με την αγορά. Κάτι άλλο σημαντικό είναι ότι οι φοιτητές μας έχουν τη δυνατότητα πρακτικής άσκησης και φροντίζουμε να έχουμε συνεργασίες με εταιρείες στην αγορά και συνήθως ένα μεγάλο ποσοστό τους κρατάνε. Οπότε υπάρχει αυτή η δυνατότητα για πρακτική άσκηση λόγω συνεργασιών που έχει το Πανεπιστήμιο με εταιρείες και βοηθάμε όσο μπορούμε στην έβρεση εργασίας. Ενδεικτικά σας αναφέρω ότι στις 90-95% των αποφύτων έχουν βρει δουλειά πριν καν αποφυτίσουν. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και βέβαια το δουλεύουμε διαρκώς με διασυνδέσεις με την αγορά. Στην πορεία λοιπόν υπάρχουν πάρα πολλές επισκέψεις σε εταιρείες του κλάδου, σε οργανισμούς. Θα σας δείξω και φωτογραφίες σε λίγο από αυτό. Υπάρχουν executive guest speakers από το κλάδο που είναι σχετικός με την ναυτιλία, τη χρηματοοικονομική και τη διοίκηση. Υπάρχουν εξειδικευμένα workshops πέρα από τα κλασικά μαθήματα. Για παράδειγμα, έχουμε μία κυρία η οποία είναι ειδικός στην διαμεσολάβηση στην ναυτιλία και η οποία κάνει ένα workshop 3-3 ώρα. Έχουμε κάποιον άλλον ο οποίος διδάσκει αγοραπολισίες καραβιών, ο οποίος έχει δικό του γραφείο αγοραπολισίες με σχετικό γραφείο. Έχουμε κάποια κυρία η οποία είναι ειδικός και βοηθάει στο CV building, πώς να φτιάξουμε το βιογραφικό μας, πώς να προσεγγίσουμε την αγορά εργασίας. Πολύ σημαντικό, γιατί από αυτό θα εξαρτηθεί αν κάποιος βρήκε δουλειά και πώς θα σταθεί στο χώρο εργασίας του. Έχουμε ένα εργαστήριο 30 θέσεων, το οποίο είναι πλήρως εξοπλισμένο, με σύγχρονους υπολογιστές, άνοιξε μόλις πριν από ένα χρόνο. Μέσω αυτού υπάρχει πρόσβαση σε βάση δεδομένων που χρειάζονται για τους φοιτητές αλλά και τους καθηγητές για εκπόνηση εργασιών όπως την Bloomberg, όπως την DataStream, την Icon, όπως την Clarksons που είναι ειδική βάση για την ναυτιλία, τη Lois List που είναι η μεγαλύτερη εφημερίδα παγκοσμίως για την ναυτιλία και οτιδήποτε άλλο χρειάζεται μπορεί κανείς να το πάρει μέσα από το εργαστήριο, όπου συνήθως μαζεύονται οι φοιτητές για να κάνουν τις εργασίες τους, για να δουλέψουν.
Υπάρχουν εξαιρέσεις από εξετάσεις επαγγελματικών οργανισμών που έχουμε επιτύχει, όπως από το Institute of Chartered Fee Brokers, αν θέλει κάποιος θέλει να γίνει ναυλομεσίτης, από το Hellenic Fee Brokers Association και από το Gnosis Certificate που έχουν, με ελάχιστα μαθήματα που πρέπει να κάνουν οι φοιτητές μας για να πάρουν την πιστοποίηση, το πιστοποιητικό τους. Υπάρχουν συνεργασίες με διεθνή πανεπιστήμια, διεθνώς με πανεπιστήμια του εξωτερικού, όπως με το Korea Maritime και Ocean University. Φέτος μας έστειλαν για ένα μήνα 15 φοιτητές του μεταπτυχιακού τους και καθηγητές για να εκπαιδευτούν σε θέματα του δικού μας μεταπτυχιακού και έκασαν εδώ ένα μήνα. Φτιάξαμε ένα ειδικό πρόγραμμα για αυτούς και σε συνεργασία με τους δικούς μας φοιτητές έγιναν κάποιες κοινές δράσεις. Επίσης, τώρα τον Ιούνιο διοργανώνουμε το μεγαλύτερο επιστημονικό συνέδριο παγκοσμίως σε θέματα που έχουν να κάνουν με ναυτιλιακά, οικονομικά και διοίκηση. Έχει δοθεί στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και στο μεταπτυχιακό μας και το εργαστήριο για την διοργάνωσή του και αυτό δείχνει ότι στεκόμαστε πάρα, πάρα πολύ καλά και ακαδημαϊκά, παγκοσμίως, στο χώρο. Αυτά ήταν έτσι κάποια σημεία βασικά. Να σας δείξω λίγο το πρόγραμμα. Συνήθως τα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών έχουν 60 πιστωτικές μονάδες. Εμείς έχουμε καταφέρει να πάρουμε 75. Θεωρείται εντατικό το πρόγραμμα. Εδώ έχω λίγο τη διάθεση του προγράμματος του full time. Υπάρχουν προπαρασκευαστικά μαθήματα, 4 προπαρασκευαστικά. Αυτά γιατί παίρνουμε κόσμο από οποιοδήποτε background. Μπορεί να είναι κάποιος ναυπηγός, να είναι από διοίκηση επιχειρήσεων, να είναι νομικός. Το άτομο που σας είπα πριν για την BlackRock είναι νομικός, ο οποίος τέλειωσε νομική Αθηνών. Ήρθε, έκανε το μεταπτυχιακό και στη συνέχεια δούλεψε στο Libra Group, στο λογοθέτη και στη συνέχεια πήγε στην BlackRock. Επέλεξε να το κάνει αυτό. Τα μαθήματά μας είναι σε δίμηνα, οπότε βλέπετε εδώ υπάρχουν 4 δίμηνα, υπάρχουν 3 δίμηνα που βλέπετε εκεί. 8 εβδομάδες μαθημάτων, η ένατη είναι η εξέταση, 3 μαθήματα ανά εβδομάδα, 3 ώρα είναι τα μαθήματα αυτά και εξετάσεις στο τέλος. Σε κάθε μάθημα υπάρχουν ομαδικές εργασίες, όπου καλούνται οι φοιτητές να συνεργαστούν σε ομάδες για να αναπτύξουν το πνεύμα της ομαδικότητας που χρειάζεται στην αγορά εργασίας και να εκπονήσουν εργασίες, να εφαρμόσουν τη θεωρία που μαθαίνουν στην πράξη, με πραγματικά δεδομένα που παίρνουν από το εργαστήριο, από τις βάσεις κτλ. Δηλαδή, να ετοιμαστούν για την αγορά εργασίας. Δεν θα σας διαβάσω τα μαθήματα, καλύπτουν περιοχές χρηματοοικονομικής, ναυτιλιακών και διοίκησης. Οτιδήποτε μαθήματα θέλει κανείς εδώ, υπάρχουν και βλέπετε εδώ είναι επιλογές όλα αυτά τα τελευταία μαθήματα. Εδώ μπορεί κανείς να φτιάξει ένα πακέτο μαθημάτων και να εξειδικευτεί είτε στη ναυτιλία, είτε στη χρηματοοικονομική, είτε στη διοίκηση, είτε σε συνδυασμό αυτών. Πληροφορίες για όλα αυτά υπάρχουν και στην ιστοσελίδα του μεταπτυχιακού, στο Facebook και στο LinkedIn του μεταπτυχιακού. Επίσης, στο τέλος, έχουμε διπλωματική εργασία, διότι θεωρούμε πολύ σημαντικό το κομμάτι της έρευνας. Δηλαδή, να βγει κάποιος ο οποίος να μπορεί να δουλέψει και ως αναλυτής στην αγορά. Στη θέση εργασίας συνήθως πρέπει να έχει κάποιους research skills και το θεωρούμε πολύ σημαντικό και εδώ είναι η διπλωματική εργασία, όπου παράλληλα μπορεί να κάνει κανείς και το placement σε μια εταιρεία με βοήθεια από εμάς προφανώς. Το part-time πρόγραμμα είναι 2 χρόνια, το full-time είναι 1 χρόνο και μοιράζονται κάπως τα μαθήματα. Εδώ είναι ενδεικτικά το ακαδημαϊκό ημερολόγιο το περσινό. Ξεκινάμε αρχές Σεπτεμβρίου τα προπαρασκευαστικά, Οκτώβριο τα κανονικά μαθήματα και τελειώνουμε τέλος Ιουνίου. Και από τον Ιούλιο μέχρι και τον Οκτώβριο είναι η διπλωματική για το full time, για το part time είναι το δεύτερο χρόνο η διπλωματική. Τα λέω λίγο γρήγορα γιατί βλέπω εκεί καμπανάκια με... Λοιπόν, σας είπα για τα workshops. Εδώ βλέπετε guest speakers που έρχονται σε εμάς από εταιρείες οι οποίες είναι κορυφαίες παγκοσμίως, είτε ιδιωτικές, όπως Αγγελικούσης, η Μαρμαράς, η Delta Tankers, αλλά και εισηγμένες σε χρηματιστήρια όπως αυτά της Νέας Υόρκης στην Αμερική. Περίπου 25 ναυτιλιακές εταιρείες είναι εισηγμένες σε χρηματιστήρια. Πολλές από τις εταιρείες αυτές μας δίνουν θέσεις για placements και οι περισσότερες έχουν κρατήσει τον κόσμο που έχει πάει σε αυτές στη συνέχεια. Γιατί βλέπουν ότι τα άτομα έχουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες που χρειάζονται για να εργαστούν. Είναι έτοιμα δηλαδή. Επισκέψεις εδώ που βλέπετε διάφορες. Έτσι, στο Ναυτικό Επιμελητήριο, στο Ιγκόσκο, στον Πειραιά, στη Ernst & Young έρχεται, η PricewaterhouseCoopers,
Εδώ βλέπετε την Clarksons, Marshall Islands, DNVGL, ελληνικό χρηματιστήριο. Εδώ βλέπετε φωτογραφίες από τις επισκέψεις, εδώ είναι από τα Ποσειδόνια βασικά, το 16-18 το περίπτερό μας. Εδώ βλέπετε επισκέψεις στο μουσείο Αβέροφ. Εδώ είναι στο Liberty, ένα συντριήρης. Εδώ είναι στο Maritime Museum, Hellenic Maritime Museum. Εδώ βλέπετε την AB Bank και ICS, τα σεμινάρια που σας είπα. Εδώ έχουμε τον κύριο Στόπφορντ, ο οποίος είναι από τα κορυφαία ονόματα παγκοσμίως πάνω στην ναυτιλία, τον οποίο έχω προσκαλέσει να μιλήσει στους φοιτητές μας. Εδώ επισκέψεις στο Hellenic Shipbroker Association, στο Marmara Navigation και Delta Tankers. Η συγκεκριμένη εταιρεία έχει πάρει περίπου 40 από φοιτητές μας συνολικά στα χρόνια που συνεργαζόμαστε. Εδώ είναι η Navios με την κυρία Φράγκο εκεί δεξιά και πρόσφατη επίσκεψή μας. Εδώ είναι στην Κόσκο, ναυτικό επιμελητήριο. Εδώ είναι με τους Κορεάτες τους φοιτητές μας, στο Τζάκο, στο Αγγελικούσι. Συνεργασία εδώ με τους Κορεάτες. Χαρούμενοι βλέπετε είναι όλοι. Του αρέσει. Εδώ έχουμε βραβευτεί για την ευαισθησία μας στην κοινωνική, διότι δίνουμε κάποια scholarships κάθε χρόνο. Εδώ βλέπετε εταιρείες που έχουν, εργάζονται οι απόφοιτοί μας. Βραβεία για τους καλύτερους φοιτητές στο τέλος κάθε έτους, 1.500-1.500 ευρώ ανάλογα με την επίδοσή τους στο μεταπτυχιακό. Έχουμε βραβεία διδασκαλίας για να δώσουμε το κίνητρο στους καθηγητές να είναι όσο καλύτερη γίνεται κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας τους. Εδώ έχουμε την τελετή αποφύτηση με τον κύριο Προκοπίου, ένας από τους μεγαλύτερους πλειοκτήτες παγκοσμίως. Φέτος στην τελετή αποφύτηση θα μιλήσει ο πρόεδρος της Ένωσης Ευρωπαίων Εφοπλιστών, κύριος Λασκαρίδης, ως προσκεκλημένος ομιλητής. Αυτά τα περνάω πάρα πολύ γρήγορα. Και εδώ είναι το κτίριο των μεταπτυχιακών μας. Και εδώ είναι το lab το οποίο σας έλεγα, στο οποίο υπάρχουν αυτές οι βάσεις δεδομένων. Ό,τι ακριβώς χρειάζεται κανείς για να δουλέψει στο finance, στο shipping και στο management. Λοιπόν, αυτά. Αν έχει κάποιος κάποιες ερωτήσεις, πολύ ευχαριστώ να τις απαντήσω. Ευχαριστώ πολύ για την ερωτήσεις, αν υπάρχουν. Είναι ευκαιρία τώρα να ρωτήσετε. Χρόνο για μία. Δεν έχουμε χρόνο, αλλά παρακαλώ. Μία το κόστος είναι 7.600 στο full time και 8.900 στο part time. Τα οποία θα τα βγάλει κανείς δουλεύοντας μετά. Είναι μια καλή επένδυση, ναι. Θα ρωτούσατε κάτι, όχι. Κύριε Καπουσάνη, θα είσαστε κάτω στο τραπέζι. Θα κατέβω για μισή ώρα περίπου μετά. Να πάρω μια ερώτηση εκεί από το τέλος, για πείτε μου. Ορίστε. Οτιδήποτε. Οτιδήποτε. Αξιολογούμε το βαθμό, το πανεπιστήμιο από όπου έρχεται κάποιος, αν έχει άλλα μεταπτυχιακά, γιατί έρχονται και από μεταπτυχιακά. Αξιολογούμε την προσωπικότητα που έλεγε και ο συνάδελφος πριν, όσο μπορούμε να την αξιολογήσουμε. Αυτά, την προϋπηρεσία, αν υπάρχει προϋπηρεσία. Να σας πω ότι έχουμε πολλά παιδιά που έρχονται από το εξωτερικό για να κάνουν το μεταπτυχιακό. Έχουν έρθει από την Κορέα, από τις ΗΠΑ, από Ιταλία, Πολωνία, Γερμανία και άλλες χώρες παγκοσμίως για να κάνουν το συγκεκριμένο μεταπτυχιακό, διότι η ναυτιλία είναι στην Ελλάδα. Η θέση εργασίας είναι στην Ελλάδα. Ορίστε. Τυπικά προσόντα πρέπει να έχει κάποιος πρώτο πτυχίο. Αυτό. Και τα αγγλικά. Αγγλικά γιατί είναι αγγλόφωνο. Υπάρχει ένα ελάχιστο επίπεδο αγγλικών το οποίο μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη γραμματεία μας. Μπείτε στην ιστοσελίδα, θα βρείτε πολύ περισσότερες πληροφορίες. Ή θα είμαι κάτω για μισή ώρα. Έχουμε desk κάτω να συζητήσουμε αν θέλετε.